ότι πάρει ο πατριαρχικός λαός μέσω του Δήμου να είναι καθαρό. Καθαρό από παλιές αμαρτίες. Στον αέρα βρίσκεται η παραχώρηση του θαλάσσιου μετόπου της Πάτρας στον Δήμο μετά από εμπλοκές. Το έγγραφο της σύμβασης παραχώρησης της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών που εστάλει στον Δήμο Πατρέων βάζει νάρκη στις εξελίξεις. Καθώς τα κτίσματα που βρίσκονται στο θαλάσσιο μέτωπο είναι όλα στον αέρα, ενώ αναφορικά με υποθέσεις κτισμάτων που βρίσκονται στη λιμενική ζώνη και τα οποία δεν έχουν άδεια, σύμφωνα και με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφέρεται ότι αυτά πρέπει να κατεδαφιστούν. Μάθαμε πριν μια εβδομάδα ότι υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λίγο πολύ λέει γκρεμίστε τα μαγαζά, κάποιοι να γκρεμίσουν τα μαγαζά γιατί είναι παράνομα. Απόφαση που εκκρεμεί από το 2008. Πρέπει να ξεκαθαριστούν, δηλαδή τι να πάρουμε. Πρέπει να ξεκαθαριστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ έχει δεσμευτεί ότι θα το παραχωρήσει, όμως τα έγγραφα των νομικών συμβούλων του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών όχι μόνο δεν είναι στην κατεύθυνση της παραχώρησης, αλλά η όποια παραχώρηση θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Δημοτικοί παράγοντες εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο εμπόδιο δεν αφορά μόνο τα 8 καταστήματα της Ηρώων Πολυτεχνείου, αλλά και άλλες κτηριακές εγκαταστάσεις, όπως αυτό που στεγάζεται το ΚΕΠ, ο Φάρος, το κολυμβητήριο του ΝΟΠ, αλλά και άλλα. Το κομμάτι του θαλασσίου μετόπου που έχει δοθεί στον Δήμο της Πάτρας προσκρούει πάνω στις εκτιμήσεις τελεχών του Υπουργείου Οικονομικών περί Παλαιού Αιγιαλού, κάτι που μόνο απλό δεν φαίνεται να είναι. Να μην λέει ο άλλος είναι γυαλός, άλλος είναι παραλία, άλλος δεν μπορεί να κουνηθείς. Για παράδειγμα, ο μόλις Αγίου Νικολάου που είναι ένα κρίσιμο θέμα και πρέπει να γίνει ανάπλαση, όλη εκεί η ζώνη, το 1/3 είναι κάτω από τη γραμμή παραλίας. Εκεί δηλαδή δεν θα μπορούμε να κουνηθούμε καθόλου, δεν θα κάνουμε ανάπλαση. Θα σταματήσουμε σε μια λωριδίτσα και μετά θα πούνε όχι γιατί εκεί είναι θάλασσα. Με βάση την κείμενη νομοθεσία που καθορίζει τις παράκτιες ζώνες, υπάρχει η γραμμή Αιγιαλού που είναι αυτή δίπλα στο κύμα και η γραμμή Παλαιού Αιγιαλού, αυτή που ακολουθεί τη γραμμή Αιγιαλού και στην οποία είτε έχουν γίνει προσχώσεις είτε τεχνικές εργασίες όπως εν προκειμένου στο λιμάνι της Πάτρας. Πάλι με βάση την κείμενη νομοθεσία ότι υπάρχει στη ζώνη Παλαιού Αιγιαλού η ζώνη παραλίας όπως αλλιώς λέγεται, αποτελεί δημόσιο κτήμα, μη μεταβιβάσιμο, στο οποίο δεν μπορεί να βάλει κανείς ούτε μία πρόκα. Η Δημοτική Αρχή ήδη έχει καταγγείλει το έγγραφο το συγκεκριμένο, δεν αποτελεί βάση συζήτηση για μας, δεν συζητάμε καν με βάση αυτό το έγγραφο. Χθες έγινε και συνάντηση του Δημάρχου με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων, θέσαμε και υπόψη τους 7 άξονες που προτείνουμε στο Υπουργείο για νομοθετική ρύθμιση. Έτσι, στελέχη του Υπουργείου φέρονται να θεωρούν ζώνη Παλαιού Αιγιαλού την αποχαρακτηρισμένη ζώνη του λιμανιού που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Με αποτέλεσμα να έχουν μπλοκάρει όλες οι διαδικασίες και λόγω αυτής της εμπλοκής να επικρατεί η αφωνία γύρω από το θέμα.